μήνυμα προς τους δημότες είναι ότι γνωρίζουν ακριβώς πάρα πολύ καλά το τι έχει γίνει και κυρίως το τι δεν έχει γίνει στο Δήμο Αγκλαντζάς. Ακούω αυτή τη στιγμή τον Δήμαρχο να μιλάει για πράγματα τα οποία ουσιαστικά για μένα είναι κουρουφέξαλα. Ούτε τα μισά από τα πράγματα τα οποία έχουν αναφερθεί δεν έχουν προχωρήσει. Κοιτάξτε να δείτε. Υπήρχε η οικονομική κρίση, αλλά έχει δήμους που έχουν προχωρήσει σε απίστευτα έργα. Και όλα αυτά τα περί προγράμματα με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, είτε τα μνημόνια που έχει κάνει με το Πανεπιστήμιο, ή την εκστρατεία για την καθαριότητα, για τις ακαθαρσίες των σκύλων, είναι όλα πράγματα των τελευταίων 6 μηνών. Μακάρι να μπορέσουν να προχωρήσουν περαιτέρω. Αυτή τη στιγμή η διαδικασία για τις εκλογές έχει αναγκάσει το Δήμο να προχωρήσει σε έργα τα οποία φροντίζουμε και θα θέλουμε να υλοποιηθούν παρακάτω, γιατί είναι καλές πρωτοβουλίες. Δεν πρόκειται να μειώσω ούτε τις προσπάθειες που θέλουν να κάνουν οι υπαλλήλοι. Αλλά όταν για 4,5 χρόνια δεν έχεις κάνει τίποτε και προσπαθείς να οικειοποιηθείς τις οποιασδήποτε εξάρσεις και προσπάθειες εκστρατείας της τελευταίας στιγμής για να μπορέσεις να δικαιολογήσεις την επαναδιεκδίκηση, όταν δεν έχεις κάτι να παρουσιάζεις, τότε ναι, θα πω ότι είναι κουρουφέξαλα αυτά που λέω. Οι πρωτοβουλίες που παίρνουν μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες έρχονται και κάνουν εξαιρετικό έργο και έρχεται ένας δήμαρχος από πάνω απλά για να κόψει μια κορδέλα, πρέπει να σταματήσουν να τις οικειοποιούνται. Είναι τόσο απλό. Εγώ λέω στους δημότες της Αγκλαντζάς, θέλουν αλλαγή, τώρα είναι η ώρα για αλλαγή. Αν θέλουν τα ίδια, έχουν τα ίδια, να ψηφίσουν τα ίδια. Είναι πολύ απλό.